Αγαπητοί Χριστόδελφοι, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε. Σε κάθε Θεία Λειτουργία την οποία και παρευρισκόμαστε, ακούμε τον Λειτουργό Ιερέα να λέει την εξής εκφώνηση. «Τασά εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα». Αναρωτιόμαστε πολλές φορές και πάρα πολύ το τι σημαίνει τελικά αυτή η εκφώνηση. «Τασά εκ των σών». Πάνω στην Αγία Τράπεζα, εκείνη τη στιγμή που γίνεται αυτή η εκφώνηση, βρίσκεται το Άγιο Δισκάριο και πάνω σε αυτό ο Άγιος Άρτος και μέσα στο Άγιο Ποτήριο βρίσκεται ο ίνος, το κρασί, όπου οι πιστοί προσέφεραν στο λειτουργό ιερέα ώστε να καθαγιαστούν και να κοινωνήσουν. Αυτά όμως τα οποία προσέφεραν οι πιστοί, το πρόσφορο και το κρασί, είναι πράγματα, είναι αυτά τα οποία ανήκουν στον Κύριο. Ό,τι υπάρχει μέσα στη δημιουργία ανήκει σε Εκείνον. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Αυτό μάλιστα το λέμε και όταν κάποιος από εμάς κοιμηθεί, ότι τίποτα δεν παίρνουμε μαζί μας. Ό,τι ανήκει μέσα στη δημιουργία ανήκει στον Χριστό. Έτσι λοιπόν, αυτά τα οποία Εκείνος μας έδωσε, εμείς τα καλλιεργήσαμε, εμείς τα φροντίσαμε και τα έχουμε τώρα πάνω στην Αγία Τράπεζα για να τα προσφέρουμε σε Εκείνον, ώστε να μας τα αντιπροσφέρει Εκείνος πίσω για να μπορέσουμε να κοινωνήσουμε και να βάλουμε τον Χριστό μέσα μας. Έτσι λοιπόν, τα δικά Του από τα δικά Του είναι αυτά τα οποία προσφέρουμε εμείς σε Εκείνον. Εάν θέλουμε να δώσουμε και μία περαιτέρω διάσταση σε αυτή την εκφώνηση, στα σά εκ των σών, μπορούμε να πούμε ότι τα σώματά μας, την ψυχή μας, Εκείνος μας τα έδωσε και εμείς καλούμαστε να το ξαναδώσουμε πίσω, ακολουθώντας την διδασκαλία του Χριστού και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων μας, ώστε Εκείνος πάλι να τα καθαγιάσει και να μπορέσουμε να μπούμε μέσα στον Παράδεισο, να μπούμε μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών και να καθίσουμε δίπλα στον Χριστό. Έτσι λοιπόν, σε κάθε Θεία Λειτουργία είναι καλό να πηγαίνουμε, να προσφέρουμε αυτά τα οποία μας ζητάει ο Χριστός, ώστε να μπορέσει να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Είναι τα δικά Του από τα δικά Του, τα οποία προσφέρουμε για πάντα και παντοτινά, από όλους τους πιστούς χριστιανούς, σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Να είστε καλά και να χαίρεστε πάντοτε εν Κύριο.